Να μάθουμε λίγο για τον ύπνο, γιατί η ιστορία είναι κάτι το οποίο όλοι μας κάθε μέρα στο γιατρία μας έχουμε αυτό που έρχεται και λέει υπέροχα είναι στη ροή, στο νούμερο, αλλά γιατρέ, το πρωί λέω κάνα πρώτα πάμε μια φορά, το βράδυ τι είναι και μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε από εκεί, μπορεί να έχουν χειριστεί και να είναι εξαιρετικά να υπάρχει η επέμβαση στην ιστορία εκεί. Γίνεται κάτι στον ύπνο. Η πρώτη ερώτηση είναι να μάθουμε τι γίνεται στον ύπνο και μετά πώς θα αντιμετωπίσουμε την ιστορία. Κύριος Αποστολίδης, έχει το ρόλο. Ήδη κάνατε την εισαγωγή, κύριε καθηγητά, οπότε θα προχωρήσω στην παρουσίαση της πρώτης ομιλήτριας, η κυρία Θανασία Πατάκα. Είναι λέκτορας πνευμονολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και θα μας μιλήσει στα μυστικά ενός καλού ύπνου. Καλημέρα και από μένα. Θα σας μιλήσω για ένα θέμα το οποίο ίσως απασχολεί πολλούς στις μέρες μας. Τα μυστικά ενός καλού ύπνου. Και θα μου πείτε, εμείς είμαστε ουρολόγοι, τι μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους. Τι είναι όμως ο ύπνος? Όλοι κοιμόμαστε το βράδυ. Μπορείτε να φανταστείτε έναν ορισμό για τον ύπνο? Βλέπετε εδώ σε ένα παλιό σύγγραμμα τη φιλοσοφία του ύπνου του 1834 έναν ορισμό που λέει ότι ο ύπνος είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της εγρήγορσης και του θανάτου, όπου η εγρήγορση είναι η ενεργητική κατάσταση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών και θέλοντας η πλήρη αναστολή τους. Ένας πιο πρόσφατος όμως ορισμός είναι αυτός, ότι είναι μια αναστρέψιμη συμπεριφορά αποσύνδεσης και μια ανταπόκριση στο περιβάλλον. Και όπως βλέπετε εδώ στον κύριο της φωτογραφίας, ο ύπνος συνήθως συνοδεύεται με κλειστά μάτια και κατακυκλημένη στάση του σώματος. Οι άνθρωποι, ο φυσιολογικός ύπνος στον άνθρωπο, νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, περιλαμβάνει δύο καταστάσεις, τον REM ύπνο και το REM ύπνο. Οι περισσότεροι γνωρίζετε τον REM ύπνο που συμβαίνουν οι ταχύες κινήσεις των οφθαλμών και σε αυτόν έχουμε και τα όνειρα. Και ο non-REM ύπνος είναι όλα τα υπόλοιπα στάδια του ύπνου και περιλαμβάνει τέσσερα στάδια και όσο περνάνε τα στάδια, τόσο πιο βαθύς είναι ο ύπνος. Αυτές οι δύο φάσεις του ύπνου αλληλοδιαδέχονται η μία την άλλη. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια βλέπετε ένα υπνόγραμμα, δηλαδή είναι τα διάφορα στάδια που περιλαμβάνουν του ύπνου μέσα σε μία νύχτα. Όπως βλέπετε εδώ με το κίτρινο, πράσινο και μπλε είναι ο REM ύπνος και εδώ είναι ο REM ύπνος. Όσο περνάει η ώρα του ύπνου, τόσο πιο πολύ αυξάνεται ο REM ύπνος. Και βλέπετε το ποσοστό του είναι πολύ μικρότερο από ό,τι του non-REM. Θα σας πω κάποια πράγματα για τον REM ύπνο. Ίσως εγώ το θεωρώ πιο ενδιαφέρον, γιατί στο εγκεφαλογράφημα, όταν κάποιος κοιμάται και μελετάμε τον ύπνο του, υπάρχει δραστηριότητα ίδια με εκείνη που έχουμε όταν είναι κάποιος ξύπνιος. Και το χαρακτηριστικό αυτού του ύπνου είναι ότι υπάρχει πλήρης μυϊκή ατονία. Δηλαδή, όλοι εμείς, εκτός από το διάφραγμα, ατονούν. Και χαρακτηρίζεται από αυτές τις ταχύες κινήσεις των οφθαλμών. Πολύ συχνά, αν κάποιος έχει ένα μικρό παιδί, βλέπει ότι όταν κοιμάται, κινούνται τα μάτια του πάρα πολύ έτσι γρήγορα. Αυτός είναι ο REM ύπνος και ταχύες κινήσεις των οφθαλμών. Ίσως αυτή η νοητική δραστηριότητα που υπάρχει στο REM ύπνο να σχετίζεται με τα όνειρα. Και τι είναι τα όνειρα? Τα όνειρα είναι το σινεμά του μυαλού και κρατούν τον εγκέφαλο απασχολημένο έτσι ώστε να μην ξυπνήσει. Και γι' αυτό τα όνειρα συνήθως συμβαίνουν στο τέλος του ύπνου, όταν έχουμε ξεκουραστεί αρκετά. Και όταν κάποιος ξυπνήσει σε αυτό το στάδιο του ύπνου, τότε θυμάται τα όνειρά του. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια θέλω να σας δείξω. Βλέπετε εδώ τις ώρες της ημέρας και εδώ βλέπετε τις ηλικίες. Βλέπετε ότι όσο πιο μικρός είναι κάποιος, που είναι η κόρη μου που είναι τώρα 5 μηνών, κοιμάται πάρα πολλές ώρες, κοιμάται 15-16 ώρες. Και βλέπετε ότι ο REM ύπνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί ο REM ύπνος θεωρείται ότι ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και έτσι μπορεί να τον κάνει να αναπτυχθεί σωστά. Όσο μεγαλώνει κάποιος, βλέπετε εδώ όταν γίνει κάποιος 80 χρονών, έχει δίκιο που παραπονιέται ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί πολλές ώρες την ημέρα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και βλέπετε ότι κοιμάται λιγότερες ώρες και ο REM ύπνος είναι πάρα πολύ μικρός, γύρω στα 10-15%. Μπορείτε όμως να φανταστείτε τι επηρεάζει έναν καλό ύπνο? Κανείς? Σίγουρα. Έχουμε κάνει και μία μελέτη γι' αυτό και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μαξιλάρι. Τίποτα άλλο?
η ώρα, η ώρα του ήλιου. Ένα μικρόφωνο, παρακαλώ, στο μικρόφωνο, δεν έχω ακούσει τίποτα από αυτά που λέτε. Ναι, λέω η ώρα του ύπνου, αν κοιμάσαι νωρίς ή αργά το βράδυ. Τίποτα άλλο. Το αν κοιμάσαι μόνος σου ή με κάποιον άλλο. Πολύ σημαντικό. Συγγνώμη στο μικρόφωνο, παράκληση σε όλους. Δεν ακούμε. Νομίζω ότι... σίγουρα και η ψυχική διάθεση. Και ας ξεκινήσω. Όπως είπε ο συνάδελφος, είναι η ώρα του ύπνου. Είναι ο ίδιος ο βιολογικός μας ρυθμός, το βιολογικό μας ρολόι. Παίζει σημαντικό ρόλο στην έναρξη του ύπνου και στη διάρκεια του. Έτσι, την ημέρα προάγεται η εγρήγορση, ενώ τη νύχτα η παγίωση του ύπνου. Ο κρυκάδιος ρυθμός για τον ύπνο είναι διφασικός. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, αν θέλουμε να κοιμάμαστε καλά, να τηρούμε ένα ωράριο. Και βλέπετε εδώ. Ο κυκάδιος ρυθμός της υπνήλειας. Βλέπετε εδώ πέρα την φάση της εγρήγορσης που έχει κάποιος και εδώ είναι η ώρα της ημέρας. Εδώ αν έχει κοιμηθεί πολύ καλά, εδώ αν έχει έτσι ένα μέτριο βράδυ και εδώ αν δεν έχει κοιμηθεί καθόλου καλά. Βλέπετε εδώ ότι ακόμα και αν έχει κοιμηθεί καλά, γύρω στις 2 με 5 τα ξημερώματα νιστάζει πάρα πολύ. Όπως επίσης, ανεξάρτητα αν έχει κοιμηθεί καλά ή όχι, εδώ τώρα το μεσημέρι, 3 με 5, νιστάζει πολύ. Οπότε, αν κάποιος κάνει κάποια μαθήματα το μεσημέρι, αυτές τις ώρες δεν είναι και τόσο καλές. Και βλέπετε εδώ ότι ανεξάρτητα πόσες ώρες έχει κοιμηθεί, γύρω στις 6 με 9 το απόγευμα έχει πολύ καλή εγρήγορση. Θερμοκρασία, και αυτό το είπατε. Ξέρουμε επίσης ότι όταν έχει καύσωνα το καλοκαίρι δεν κοιμόμαστε καλά. Οι ακραίες θερμοκρασίες διακόπτουν τον ύπνο και η φάση του REM ύπνου είναι πιο ευαίσθητη. Και αυτό γιατί τα φυλαστικά δεν έχουν την ικανότητα θερμορύθμισης σε αυτό το στάδιο του ύπνου. Γεύματα, και αυτό το είπατε. Ξέρουμε ότι αν φάμε πάρα πολύ, νιστάζουμε. Τα γεύματα αυξάνουν την υπνήλεια και έχει βρεθεί ότι η σύσταση του γεύματος παίζει ρόλο. Δηλαδή, αν φας ένα πολύ λιπαρό γεύμα, δεν μπορείς να κοιμηθείς καλά. Αν φας πικάντικα ή όξινα, επειδή αυξάνεται η γαστροσωφαγική παλινδρόμηση, πάλι δεν κοιμάσαι καλά. Αλλά υπάρχουν και φαγητά τα οποία βοηθάνε τον ύπνο. Δηλαδή, το κοτόπουλο ή το γάλα ή τα αυγά, επειδή έχουν τρυπτοφάνη, η οποία είναι μια ουσία πρόδρομη της μελατονίνης, που είναι μια ορμόνη που προάγει τον ύπνο. Δηλαδή, με το σκοτάδι αυξάνεται και προάγει τον ύπνο, βοηθούν. Όλοι ξέρουμε ότι. Αν πιούμε το βράδυ, μπορούμε να ξεκινήσουμε τον ύπνο μας, δηλαδή κοιμόμαστε στην αρχή έτσι βαριά, αυξάνεται δηλαδή ο βαθύς ύπνος. Όμως, όταν περάσει η επίρρεια του αλκοόλ, έχουμε συμπτώματα στέρησης, οπότε δεν κοιμόμαστε καλά. Και επίσης είναι γνωστό ότι αν πιούμε καφέ, γινόμαστε έτσι πιο, έχουμε καλύτερη εγρήγορση. Και ίσως η καφέινη να αναστέλει την σύσταση της μελατονίνης, η οποία προάγει τον ύπνο. Συσπέρασμα, άγχος, προβλήματα, οικονομική κρίση. Πολλοί ασθενείς έρχονται με αϊπνία και ιδιαίτερα στο δικό μας εργαστήριο που συνήθως έρχονται οι άνθρωποι επειδή νιστάζουν πάρα πολύ. Είδαμε μεγάλη διαφορά με την κρίση, γιατί έρχονται πολλοί και παραπονούνται για αϊπνία. Και αυτό σημαίνει γιατί τα προβλήματα τις ημέρες μεταφέρονται στο κρεβάτι και το βράδυ δεν έχουμε κάτι άλλο να σκεφτούμε, δεν έχουμε κάτι να ασχοληθούμε, οπότε σκεφτόμαστε τα προβλήματα. Φάρμακα, και αυτό το είπατε. Κάποιος μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι αντικαθιδρυτικά, υπνοτικά φάρμακα μπορούν να έχουν κάποιο ρόλο στον ύπνο. Υπάρχουν όμως φάρμακα όπως είναι οι στατίνες ή τα βίτα μπλόκερ που κάποιος δεν μπορεί να σκεφτεί ότι επηρεάζουν τον ύπνο. Και ιδιαίτερα όταν είναι λιποδιαλυτά και οι στατίνες και τα βίτα μπλόκερ δημιουργούν προβλήματα στον ύπνο. Μπορούν να δημιουργήσουν κακή ποιότητα ύπνου ή φιάλτες. Ακόμη τα διουρητικά παίζουν ρόλο γιατί αν κάποιος χορηγήσει ένα διουρητικό πριν τον ύπνο, ο ασθενής σηκώνεται πολύ συχνά, οπότε δεν κοιμάται καλά. Και κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει κυρίως εσάς και εμάς τους πνευμονολόγους, γιατί χρησιμοποιούμε τη σιντεναφύλη για την πνευμονική υπέρταση. Επιδεινώνει το σύνδρομο αποφρακτικών απνεών που θα σας πω παρακάτω. Και αυτό γιατί η απελευθέρωση του μονοξιδίου του αζότου δημιουργεί ήδημα, χάλαση των ανώτερων αεραγωγών, οπότε έχουν πιο εύκολη στένωση των ανώτερων αεραγωγών, επιδεινώνοντας αυτό το σύνδρομο. Ο θόρυβος, και αυτό το βρήκατε. Εγώ θυμάμαι από τότε που ήμουν μικρή που μου φώναζε η μητέρα μου να μην κάνω φασαρία το μεσημέρι γιατί θα ξυπνήσουν οι γείτονες. Αυτό είναι αλήθεια γιατί υπάρχει σχέση μεταξύ του ήχου και της αφύπνισης. Βέβαια υπάρχουν και πιο σοβαρές καταστάσεις, δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν σε περιοχές που έχουν μεγάλη κίνηση ή έχουν αεροδρόμια που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και ο θόρυβος προκαλεί αφυπνίσεις, δημιουργεί μείωση του σταδίου του βαθύ ύπνου, μείωση του αισθήματος ξεκούρασης και επίσης έχει νευροενδοκρινική δράση η επίπτωση του θόρυβου στον ύπνο. Δηλαδή έχουμε διέγερση του συμπαθητικού, έχουμε διέγερση της αδρεναλίνης, των αδρεναλίνης, κορτιζόνης. Και μιλώντας για θόρυβο, τα παιδιά, επειδή πρόσφατα έκανα το δεύτερο παιδί μου, βλέπετε ότι η στέρηση του ύπνου βέβαια είστε οι περισσότεροι άντρες εδώ και δεν μπορώ να πω τον πόνο μου. Αφορά τις γυναίκες, δηλαδή τη γέννηση ενός παιδιού, και αυτό το 5 προς 1 σημαίνει ότι κάθε 5 φορές που φωνάζει ένα παιδί, μόνο μία σηκώνεται ο σύζυγος.
Και αυτό μπορεί να προκαλέσει ερωτωμένη αυτοεκτίμηση στο γονιό που έχει κανένα σχόλιο. Δεν νομίζω. Καταθλιπτική διάθεση ίσως σχετίζεται και με την επιλόχη κατάθλιψη, κακή προσαρμογή στο ρόλο του γονέα και εξάντληση και δεν υπάρχει ικανοποίηση από τις σχέσεις. Πάλι μιλώντας για θόρυβο και για τους συντρόφους, το ροχαλιτό που σχετίζεται με ένα σύνδρομο το οποίο απασχολεί κυρίως εμάς τους πνευμονολόγους, το σύνδρομο φρακτικών απνοίων στον ύπνο. Βλέπετε ότι είναι η πιο συχνή από τις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, δηλαδή συχνότητα 3 με 7% στους άνδρες, 2 με 5% στις γυναίκες του γενικού πληθυσμού. Και είναι σημαντικό γιατί τόσο οι ασθενείς αλλά και οι σύντροφοί τους έχουν προβλήματα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και θα μου πείτε τι μας νοιάζει εμάς, εμείς είμαστε ουρολόγοι. Νομίζω ότι σας ενδιαφέρει γιατί βλέπετε εδώ με κόκκινο ότι στις κλινικές εκδηλώσεις αυτού του συνδρόμου περιλαμβάνεται και η ουρολογία με νυχτουρία, ανικανότητα, δυσλειτουργία αισθητική και ελαττωμένη λίμπιντο. Και βλέπετε εδώ ότι εκτός από το ροχαλιτό, τις άπνιες, την ξηροστομία, την αφύπνιση με αίσθημα πνευμονής που έχουν ασθενείς αυτοί, πολύ συχνά 25% παρουσιάζουν νυχτουρία. Σε αυτήν εδώ την μελέτη. Βλέπετε, περιλαμβάνει παλιά μελέτη του 1994, περιλαμβάνει 5.500 άτομα και τους ρώτησαν γιατί ξυπνάτε το βράδυ. Βλέπετε εδώ ότι η κυριότερη αιτία αφυπνήσεων σε 3.800 άτομα ηλικίες 20 με 50 ετών, στους άνδρες είναι η τουαλέτα, στις γυναίκες είναι τα παιδιά. Αν προχωρήσουμε ηλικίες, κάτι που μου έκανε εμένα εντύπωση, για τις γυναίκες κυρίως, ήταν ότι και στα δύο φύλλα η πρώτη αιτία είναι η τουαλέτα. Όπως σας έδειξα και πιο πριν, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι σε ενήλικες πάνω των 50 η κύρια αιτία διαταραχής ύπνου, διακοπής ύπνου, είναι η νυχτουρία και οι ανησυχίες. Και σε άντρες με υπερτροφία προστάτη, η βασική αιτία είναι η νυχτουρία. Και επίσης κάτι που θέλω να επισημάνω είναι ότι εμείς οι γιατροί, αλλά και οι ίδιοι ασθενείς, όσο μεγαλώνει η ασθενής μας, θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να νιστάζουμε. Αυτό όμως δεν συμβαίνει συνήθως, πάντοτε πρέπει να ψάχνουμε για την αιτία. Σε αυτή τη μελέτη βλέπετε εδώ ποιες είναι οι ανησυχίες των ασθενών με υπερτροφία προστάτη. Και όπως βλέπετε, η διαταραχή του ύπνου και ο διακοπτόμενος ύπνος απασχολεί πολύ τους ασθενείς, γύρω στο 30% περίπου. Και σε αυτήν εδώ τη μελέτη βλέπετε πώς επηρεάζει η νυχτουρία την ποιότητα του ύπνου στους ασθενείς με υπερτροφία προστάτη. Βλέπουμε ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν νυχτουρία έχουν συχνές διακοπές στον ύπνο, ημερήσια κόπωση, η πνηλία, η οποία επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους. Και όταν θεραπεύτηκε η νυχτουρία της, βελτιώθηκε και η ποιότητα ζωής, αλλά και η ποιότητα του ύπνου. Και φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας των συμπτωμάτων της υπερτροφίας προστάτη και της βαρύτητας των διαταραχών ύπνου. Και βλέπετε εδώ ότι περίπου 30% των ασθενών με καλοήθη υπερτροφία προστάτη είχαν χρόνια ύπνια. Και όσο πιο συχνή ήταν η νυχτουρία, τόσο πιο μεγαλύτερη συχνότητα ύπνιας είχαν. Δηλαδή, αν οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι είχαν 5 επεισόδια νυχτουρίας, είχαν γύρω στο 45% αϊπνία. Εκτός όμως από τους ίδιους ασθενείς, έχουν προβλήματα και οι σύντροφοί τους. Και βλέπετε εδώ ότι, ανάλογα με τη μελέτη, 12 με 28% των συντρόφων των ασθενών με υπερτροφία προστάτη έχουν διαταραχές ύπνου. Γιατί όμως χρειαζόμαστε έναν καλό ύπνο? Μπορεί κάποιος να φανταστεί, σας τα είπα όλα αυτά, αλλά γιατί το θέλουμε τον ύπνο? Σίγουρα. Και ο συνάδελφος το βρήκε γιατί ο εγκέφαλος εργάζεται πιο σκληρά, οπότε χρειάζεται να ξεκουράζεται. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ξεκουραστεί ο φλοιός του εγκεφάλου εκτός από τον ύπνο. Μπορεί να ξαπλώνουμε, να ξεκουράζουμε το σώμα μας σε ένα κρεβάτι χωρίς να κοιμόμαστε, όμως αυτό δεν ισχύει για τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος για να ξεκουραστεί πρέπει να κοιμηθούμε και κυρίως να έχουμε βαθύ ύπνο. Και όσο πιο εξελιγμένο είναι ένα θηλαστικό, τόσο περισσότερο ύπνο χρειάζεται. Και τι γίνεται όταν στερούμαστε τον ύπνο? Σας έχω αναφέρω διάφορες αιτίες. Διάφορα αποτελέσματα, δηλαδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σύνδετες καταστάσεις, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τους κινδύνους, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εκπλήξεις και απροσδόκητες καταστάσεις, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε εξελισσόμενα γεγονότα, δεν έχουμε φρετικότητα, δεν επικοινωνούμε καλά. Και αυτό έχει επιπτώσεις και παγκόσμιες. Βλέπετε εδώ ότι 4 σχεδόν πυρηνικές καταστροφές είχαν σχέση με ανθρώπινο λάθος. Βλέπετε το Τσέρνομπιλ, στο Three Mine Island, στο Οχάιο και στο Σακραμέντο. Ατυχήματα σε πυρηνικούς αντιδραστήρες οφείλονταν σε ανθρώπινο λάθος και σχετίστηκαν με την απώλεια του ύπνου. Και βλέπετε ότι αυτές οι καταστάσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, δεν υπήρχε καλή καθαρή σκέψη και ίσως αυτό να οφείλονταν στη στέρηση του ύπνου. Βλέπετε εδώ ότι οι ασθενείς με στέρηση ύπνου είναι επικίνδυνοι οδηγοί. Στέρηση ύπνου από οποιαδήποτε αίτια.
Και εδώ είναι ένα αυτοκινητιστικό, μάλλον ένα ατύχημα στο Σέλμπι. Στην Αγγλία, 100 περίπου νεκροί και τραυματίες. Και ένας οδηγός, βλέπετε εδώ το αυτοκίνητο, 6 ώρα το πρωί, δεν κοιμήθηκε καλά, έπεσε στο τρένο, οπότε είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Εκτός όμως από τα προηγούμενα, η στέρηση του ύπνου φαίνεται ότι αυξάνει το κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρδιακιακά νοσήματα. Επίσης, σχετίζεται με αρτηριακή υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο, σαχαρόδη, διαβήτη και παχυσαρκία. Και αυτό οφείλεται γιατί η στέρηση του ύπνου σχετίζεται με διαταραγμένη ένοχη γλυκόζη, υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλη το απόγευμα, αύξηση του συμπαυτικού νευρικού συστήματος και μείωση της έγκρισης λεπτίνης. Και ακόμη έχει σχετιστεί με χρόνια φλεγμονή, η οποία και αυτή συμβάλλει στα καρδιακιακά νοσήματα. Και βρέθηκε από πρόσφατες μελέτες ότι η νυχτουρία, ίσως εξαιτίας της στέρησης του ύπνου, να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακιακών νοσημάτων και θνησιμότητας. Όπως επίσης βρέθηκε ότι σε ασθενείς οι οποίοι είχαν υπερτροφία προστάτη και νυχτουρία, καταργήθηκε αυτός ο κρυκάδιος ρυθμός της αρτηριακής πίεσης, δηλαδή δεν έπεφτε η πίεση το βράδυ, και αυτό είναι μια ένδειξη καρδιακιακών νοσημάτων. Ποια είναι λοιπόν τα μυστικά για έναν καλό ύπνο? Νομίζω ότι όταν σας ρώτησα στην αρχή τα βρήκατε σχεδόν όλα. Ότι χρειάζεται το κατάλληλο περιβάλλον, καλό κρεβάτι, φωτισμός κατάλληλος, να μην υπάρχει θόρυβος, η θερμοκρασία να είναι σωστή, να μην πίνουμε υπερβολικά, να μην τρώμε υπερβολικά, να μην πίνουμε υπερβολικό καφέ, ούτε να σηκούμαστε υπερβολικά. Καλό είναι να μην καπνίζουμε πριν τον ύπνο, και αυτό γιατί η νικοτίνη διεγείρει τον εγκέφαλο. Να έχουμε ένα τακτικό ωράριο ύπνου, γιατί βλέπουμε ότι το βιολογικό μας ρολόι ρυθμίζει τον ύπνο. Τώρα στις μέρες μας θα πρέπει να ελέγξουμε το άγχος, να μην το φέρουμε στην κρεβατοκάμαρα, να σβήνουμε την τηλεόραση, τον υπολογιστή και το κινητό, γιατί και αυτά μας φέρουν άγχος, και να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπως είναι το σύνδρομο αποφρακτικών απνοών που αφορά κυρίως εμένα, αλλά και την νυχτουρία που αφορά και την υπερτροφή προστάτη που αφορά κυρίως εσάς. Και να θυμόμαστε ότι η στέρηση του ύπνου οδηγεί σε αυξημένη νοθυσιρότητα και θνησιμότητα και δεν θα πρέπει να την παραβλέπουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ερωτήσεις να... Να σηκώνονται, παρακαλώ. Δεν σας βλέπουμε τους συντονιστές. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην αϊπνία που αναφέρεστε, η νυκτουρία, ο ασθενής έχοντας την νυκτουρία, είναι ξύπνιος και θυμάται και ορεί ή τον ξυπνάει? Όχι, τον ξυπνάει. Δηλαδή αυτό το διαφοροποιείται, το ότι ξυπνάει και πάει και ορεί. Και αυτό αναφέρεστε στην νυκτουρία. Ναι, ναι, ναι. Όχι που είναι ξύπνιος έχοντας αϊπνία. Όχι, 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 κοιμάται. Η αϊπνία αυτό δηλαδή κοιμάται και ξυπνάει να πάει να ορίσει. Αλλά βέβαια, αυτή η συνήθεια, μάλλον αυτή μάλλον η ανάγκη, μπορεί να του δημιουργήσει αϊπνία. Δηλαδή να μην μπορεί να ξεκινήσει τον ύπνο του, γιατί σκέφτεται ότι μπορεί να χρειαστεί να πάει να ουρήσει. Δηλαδή έχει και αντίθετο. Δηλαδή έχει μάλλον η μελέτη που ανέφερα αναφέρει, δεν ορίζει την αϊπνία. Δηλαδή λέει ότι ήταν ένα ερωτηματολόγιο και απαντούσαν οι ασθενείς αν είχαν αϊπνία. Δηλαδή αυτό που με ρωτήσατε ακριβώς δεν το διευκρινίζει. Γιατί η ούρηση είναι έχει διαφορετικά στον ύπνο. Γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή αν τον ξυπνάει είναι η νυκτουρία. Ναι. Αν είναι σε εγρήγορση και δεν κοιμάται. Ναι, αλλά, ναι, αλλά μπορεί να σημαίνει το αντίθετο. Δηλαδή να μην μπορεί να ξεκινήσει τον ύπνο του, να έχει τέτοιο ύπνο αϊπνία. Ναι, και πάλι εξαιτίας της νυκτουρίας. Ναι. Δηλαδή να έχει, δυσκολία έναρξης του ύπνου. Είναι διαφορετική ύπνοια στην οποία δυσκολεύεσαι να ξεκινήσεις να κοιμηθείς, γιατί σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχεις νυχτουρία και γι' αυτό να κρατηθώ ξύπνιος ώστε να μην χρειαστεί να σηκωθώ να πάω να ουρήσω. Και έχει διαφορά από αυτό, ίσως το παθαίνουν οι ασθενείς οι οποίοι έχουν και σύνομο παθητικό άπνοια. Δηλαδή σκέφτονται ότι να μην κοιμηθώ καλύτερα, γιατί θα έχω άπνοια, οπότε δεν θα με ξυπνήσει, οπότε γιατί να κοιμηθώ. Και είναι διαφορετικό να θες να ουρήσεις και να ξυπνάς πολλές φορές για να πας να ουρήσεις. Αυτό δεν το διευκρινίζει αυτή η συγκεκριμένη μελέτη που σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Σε προέκταση αυτού να ρωτήσω αν... Ναι, ακούγομαι. Υπάρχει τρόπος να διαχωριστεί αυτή η λεπτή γραμμή, δηλαδή τι προκαλεί τι? Υπάρχουν ερωτηματολόγια, ας πούμε, ναι, ειδικά φτιαγμένα που θα μπορούσαν να πούνε? Η αλήθεια είναι ότι για την νυχτουρία δεν το γνωρίζω. Για την αϊπνία υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία αναφέρουν ότι πότε έχετε πρόβλημα να κοιμηθείτε. Και αναφέρουν και ακριβώς ή υπάρχουν ημερολόγια ύπνου που μπορείς να καταγράψεις τις ώρες του ύπνου ή πόσες φορές ξυπνάς το βράδυ για να ουρήσεις.
Οπότε νομίζω και το κάνετε και εσείς αυτό για την νυχτουρία. Οπότε σημειώνοντας μπορεί να δει ο γιατρός τι συμβαίνει. Γιατί οι ασθενείς πάντοτε δεν είναι και αξιο... Δηλαδή μπορεί να σου λένε ότι εγώ ή δεν κοιμάμαι όλο το βράδυ, γιατί ουρώ όλο το βράδυ. Αλλά άμα τους ρωτήσεις πιο προσεκτικά, μπορεί να κοιμούνται ή άμα τους κάνεις μία μελέτη ύπνου, μπορεί αυτοί να κοιμούνται κάποιες ώρες, αλλά επειδή ξυπνούν πολύ συχνά λόγω της νυχτουρίας, να μην το καταλαβαίνουν ότι κοιμούνται. Δηλαδή μπορεί να βρίσκονται στο στάδιο 1 του ύπνου, πάρα πολύ ελαφρύ ύπνο. Ύπνος. Δεν ξεκουράζεται ιδιαίτερα ο εγκέφαλος, αλλά κοιμούνται. Αν καταγράψεις τον ύπνο τους, κοιμούνται. Αλλά ίσως δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό ρωτάω όμως. Ο ασθενής σίγουρα όταν θα έρθει την πρώτη φορά σε εμάς, θα τα παρουσιάσει λίγο δραματικά. Θα πει: δεν κοιμάμαι όλο το βράδυ. Ή άμα έχει ακράτεια, ξέρω εγώ, κάποιες φορές την ημέρα, λέει: είμαι συνέχεια βρέχομαι, ας πούμε. Αλλά άμα αρχίσει και ρωτάς παραπάνω, σίγουρα θα πει κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι αν υπάρχουν τρόποι, ας πούμε, να εκμεύσουμε αυτές τις πληροφορίες με κάποια ειδικά ερωτηματολόγια, χωρίς να καταφύγουμε σε μελέτη. Για την αϊπνία γνωρίζω ότι υπάρχουν. Για την νυχτουρία δεν το γνωρίζω πραγματικά. Όσον αφορά τον ύπνο. Άλλες ερωτήσεις. Μας δώσατε δύο στοιχεία. Το πρώτο ήταν ότι μία στις πέντε φορές σηκώνεται ο άντρας όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι. Και το δεύτερο στοιχείο, ότι στη μεγάλη ηλικία το 28-30% των γυναικών υποφέρουν, των συζύγων δηλαδή, υποφέρουν επειδή ο συγκάτοικος στο κρεβάτι ταλαιπωρείται. Σας προκύπτει κάποια μελέτη που να λέει ότι οι γυναίκες κοιμούνται χειρότερα από τους άντρες? Πάλι αυτές οι μελέτες είναι ερωτηματολόγια. Δηλαδή, πάλι ρωτούσαν όταν μελέτησαν τους ασθενείς. Δηλαδή, δεν κατέγραψαν τον ύπνο των γυναικών με μελέτη ύπνου. Δηλαδή, δεν έκαναν εγκεφαλογράφηση στις γυναίκες αυτές που κοιμόταν δίπλα στους άντρες, για να ξέρεις με καταγραφή ύπνου ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν αποτέλεσμα ερωτηματολογίου. Δηλαδή, έλεγαν όταν έβλεπαν τους συζύγους που είχαν το πρόβλημα της υπερτροφίας προστάτη, ρωτούσαν και τη σύντροφο, πώς κοιμάστε το βράδυ. Δηλαδή, δεν ήταν καταγραφή ύπνου να ξέρω εγώ ότι, ας πούμε, η γυναίκα δεν κοιμάται. Αλλά από την καθημερινή πράξη νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο σύζυγος και η σύζυγος υποφέρει. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Υπάρχει με διακύμανση φυλετική, διακύμανση γεωγραφική κτλ. Στις ώρες του ύπνου, πόσες ώρες χρειάζεται για να ξεκουραστεί κάποιος κτλ. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί για τις ώρες του ύπνου που χρειάζεται κάποιος για να κοιμηθεί έχουν γίνει παγκόσμιες μελέτες. Συνήθως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται πάρα πολύ λίγες ώρες να κοιμηθούν, μπορεί και 4 ώρες την ημέρα. Βέβαια, αυτή είναι πάρα πολύ λίγη. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι long sleepers, δηλαδή χρειάζονται πάρα πολλές ώρες, δηλαδή πάνω από 10 ώρες, 12 ώρες για να ξεκουραστούν. Αλλά κατά μέσο όρο χρειαζόμαστε γύρω στις 8-9 ώρες, δηλαδή μάλλον 7 με 9 ώρες. Δηλαδή σε μελέτες που έχουν γίνει έχουν βρει αυτά τα όρια. Αλλά οι σπάνιες περιπτώσεις, δηλαδή ένα 5% μπορεί να χρειάζεται μόνο 3-4 ώρες. Το συνηθισμένο όμως όταν σου λέει κάποιος εγώ ξεκουράζομαι με 3 ώρες, δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν κάποιος σου πει ότι εγώ κοιμάμαι 5-6-7 ώρες και δεν ξεκουράζομαι, μπορεί να χρειάζεται 10 ώρες ύπνου. Δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις βόρειες από τις νότιες χώρες κτλ. Οι μελέτες που γνωρίζω εγώ αναφέρουν υπάρχουν διαφορές σίγουρα και υπάρχουν διαφορές και σύμφωνα με την κουλτούρα. Αλλά οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται εκεί 7 με 8 ώρες ύπνου. Ανεξάρτητα που μένει, γιατί αν κοιμηθεί λιγότερο από 6 ώρες, ένας φυσιολογικός άνθρωπος έχει συνήθως προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να έχει ατυριακή υπέρταση, μπορεί να έχει όλα αυτά που σας είπα, μπορεί να αναπτύξει μεταβολικό σύνδρομο πιο εύκολα. Αλλά όπως επίσης και έχουν γίνει μελέτες που αν κάποιος κοιμάται πάρα πολλές ώρες, πάνω από 12 ώρες, πάλι μπορεί να έχει προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να έχει παραπάνω καρδιακιακά προβλήματα. Αλλά ένας μέσος όρος είναι εκεί, γύρω σε 7 με 8 ώρες. Παντού. Συνάδελφος. Ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει αριθμητική κάλυψη του ύπνου, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, λόγω φόρτου κοιμάμαι 5 ώρες και τις επόμενες μέρες για να καλύψω αυτές τις 2 ώρες και 3 που μου λείπουν. Αυτό είναι στο φυσιολογικό ή το είναι λάθος και πρέπει κάθε μέρα να κοιμάσαι υποχρεωτικά 7 ώρες? Το φυσιολογικό για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Όπως σας είπα, δηλαδή άλλος έχει ανάγκη να κοιμάται 7 ώρες, άλλος έχει 9. Αλλά αν κάποιος έχει μία εφημερία το βράδυ, το επόμενο βράδυ δεν θα κοιμηθεί. Εγώ δεν κοιμήθηκα το βράδυ, όλο το βράδυ θα κοιμηθώ άλλες 8 ώρες. Ναι. Χρειάζεται λιγότερες ώρες για να αναπληρώσει το χαμένο ύπνο.
Αλλά αν αυτό γίνεται συστηματικά, θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να έχει, όπως εκείνοι που κάνουν βάρδιες. Ναι, γι' αυτό. Δηλαδή, αλλάζουν τελείως το κυρκάδιο ρολόι τους. Δηλαδή, ενώ η μελατονίνη πρέπει να παραχθεί το βράδυ, αυτοί πρέπει να είναι ξύπνοι το βράδυ. Και όταν βρίσκονται σε ένα έτσι δυνατό φως, αναστέλνουν αυτή την έκρηξη της μελατονίνης. Όμως την επόμενη μέρα το πρωί, όταν θα πάνε να κοιμηθούν, υπάρχει φως. Οπότε δεν μπορούν εύκολα να κοιμηθούν. Αλλά αυτό γίνεται συστηματικά. Έχει βρεθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζουν προβλήματα. Και όσον αφορά τον. Έχουν διαταραχές ύπνου, δηλαδή έχουν έλλειψη ύπνου, αλλά έχουν και προβλήματα, όπως σας είπα, λόγω στέρησης του ύπνου. Δηλαδή μπορεί να έχουν παραπάνω παχυσαρκία, μπορεί να έχουν. Γιατί όταν δεν κοιμάσαι καλά, διαταράσσεται και η έκρηξη της λεπτίνης. Οπότε έχεις προβλήματα και τρως παραπάνω. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο παχύσαρκοι. Έχουν προβλήματα με το καρδιακιακό σύστημα λόγω της στέρησης του ύπνου. Δηλαδή, αν αυτό το κάνεις κάποιες φορές την εβδομάδα, ίσως μακροπρόθεσμα να σου δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή, εκείνοι που κάνουν βάρδιες, νοσηλεύτες που κάνουν, ας πούμε, ένα μήνα στο εξωτερικό, που κάνουν μόνο νύχτες, έχουν προβλήματα. Σε αυτούς που έχουν χάσει περιστασιακά τον ύπνο τους μιας μέρας, πόσες ώρες είναι αναγκαίες για να καλύψει τη χαμένη νύχτα? Δεν υπάρχει ένας τυφλός ούτε να σου πει τόσες ώρες θα κοιμηθείς. Αλλά έχουν βρεθεί, ας πούμε, μελέτες οι οποίες λένε ότι αν κοιμηθείς το μεσημέρι 10 λεπτά, όχι μισή ώρα, μπορεί να αναπληρώσεις μία ώρα ύπνου του βραδινού. Αλλά έχουν γίνει μελέτες. Η συνέδεια μελέτη, ας πούμε, σου λέει ότι άμα κοιμηθείς 30 λεπτά, δεν σου κάνει τόσο καλό όσο αν κοιμηθείς 10. Δηλαδή τα 5 λεπτά δεν σου κάνουν τόσο καλό. Τα 10 αναπληρώνουν τον ύπνο σαν να κοιμώσουν μία ώρα βραδινή. Η μισή ώρα σου κάνει. Δηλαδή, δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία σου την υπόλοιπη μέρα. Δηλαδή, μέχρι να συνέλθεις, όπως το καταλαβαίνουμε και εμείς, άμα κοιμόμαστε 3 ώρες το μεσημέρι, για να συνέλθεις μετά 3-4 ώρες. Άμα κοιμηθείς 10 λεπτά καλά, ίσως βοηθάει και ίσως αυτό, γι' αυτό κάνουμε στην Ιαπωνία που κοιμούνται το μεσημέρι ένα δεκάλεπτο. Σε βοηθάει για την απόδοσή σου αργότερα. Ευχαριστώ. Μία ακόμα ερώτηση έχουμε. Μία ακόμα ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται αρκετές ώρες, όμως είναι κουρασμένοι. Σε τι ποσοστό αυτοί οι άνθρωποι κάνουν άπνοια στον ύπνο? Όπως σας είπα, στο γενικό πληθυσμό, το ποσοστό είναι γύρω στα 3 με 9% δηλαδή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξεις ιδιαίτερες ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή αν είναι παχύσαρκοι, αν είναι πάνω από 60-65, αυτό το ποσοστό αυξάνεται. Δηλαδή, μπορεί να έχεις και 15%. Πρέπει πάντοτε να κοιτάς τα συμπτώματα, την κλινική εικόνα. Δηλαδή, αν είναι ένας κύριος ο οποίος είναι λίγο στρουμπουλός, λίγο καπνίζει παραπάνω, έχει μεγάλη περίμετρο λαιμού ή έχει μια σταφυλή πολύ μεγάλη ή μια πολύ έτσι, μεγάλη γλώσσα, θα σκεφτόμουν αυτό το σύνδρομο. Αν είναι μια γυναίκα η οποία είναι αδύνατη, πάρα πολύ. Αν και υπάρχουν τέτοια περιστατικά, έχουμε και τέτοια περιστατικά, ας πούμε, αδύνατων γυναικών, που μου λέει ότι ξυπνάω πολλές φορές ή δεν μπορώ να κοιμηθώ ή ξυπνάω λόγω, ας πούμε, την άσμα το βράδυ, μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να έχει μια αγχώδια ταραχή, αν είναι μια νέα κοπέλα. Αλλά τα ποσοστά κυμαίνονται, δηλαδή επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες. Στο γενικό πληθυσμό είναι εκεί γύρω στο 3-5%, το οποίο, άμα το σκεφτεί κάποιος, δεν είναι μικρό. Γενικά συστήνεται φαρμακευτική θεραπεία για τη βελτίωση του ύπνου? Πρέπει να ψάξουμε πρώτα την αιτία. Εμείς που ασχολούμαστε με τους ασθενείς που έχουν σύνδρομο φραγικών απνεών, συνήθως χρησιμοποιούμε τις συσκευές CPAP. Εσείς που ασχολείστε με την νυχτουρία λόγω της υπερτροφίας προστάτη, σίγουρα χρησιμοποιείτε άλλους τρόπους θεραπείας. Και τη βελτίωση του ύπνου, το πρώτο πράγμα που θα συστήσετε είναι μεταβολή των συνηθιών? Πάντοτε, οι πρώτες συστάσεις είναι εκείνες οι οποίες είναι και πιο απλές. Δηλαδή, να αλλάξεις τις συνήθειές σου. Δηλαδή, να αλλάξεις το. Αν τρώσεις με πάρα πολύ βαριά το βράδυ, πίνεις πάρα πολύ αλκοόλ, καλό είναι να το σταματήσεις. Αν πίνεις καφέ πριν πας να κοιμηθείς, καλό είναι να το σταματήσεις. Ή αν δεν σε βολεύει το κρεβάτι σου, να βάλεις ένα καλύτερο κρεβάτι. Ή αν ξέρεις ότι έχεις προβλήματα. Δηλαδή, αν εγώ ξέρω ότι παίρνω το διουρητικό μου πριν να πάω να κοιμηθώ, θα προσπαθήσω να πω στον καρδιολόγο μου να μου το αλλάξει, να μην ξυπνάω 10 φορές την ημέρα. Ή στις γυναίκες που έχουν προβλήματα με την εμεινόπαυση, και εκεί ίσως συστήνεται κάποια θεραπεία έτσι ώστε να ρυθμιστεί λίγο το πρόβλημα. Αλλά αν κάποιος ασθενής έχει πρόβλημα αποφρακτικών απνιών και το γνωρίζουμε, πάλι και σε αυτόν θα συστήσουμε να αποφύγει, να δυνατήσει, να αποφύγει πάλι το βαρύ φαγητό, όλα αυτά, και συνέχεια θα προχωρήσουμε στη θεραπεία. Φάρμακα εύκολα δεν χορηγούμε, αν δεν ξέρουμε την αιτία. Ωραία.
Αν δεν υπάρχουν προς το παρόν άλλες ερωτήσεις, μπορούμε να κάνουμε πάλι στο τέλος ερωτήσεις για την οικονομία του χρόνου. Ευχαριστούμε την κυρία Πατάκια. Ευχαριστώ πολύ.